Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιάσμου, ο Ντερμουμίν, πραγματοποίησε ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου. Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του βουλευτή, ώστε να αποκτήσει πλήρη ενημέρωση για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα σε κάθε Δήμο. Με ένα κύκλο συνεργασίας με όλους τους συνεκλογέντες δημάρχους στην περιοχή και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στον ιστορικό Ιάσμο, σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής και βέβαια με πολλά ελλείμματα που έχουν συσσωρευτεί. Είχαμε μια πολύ ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση με τον νέο Δήμαρχο Ιάσμου. Δεν ήταν μια εθιμοτυπική, αλλά μια ουσιαστική επίσκεψη. Νομίζω τέθηκαν όλα στο τραπέζι της συζήτησης, από την μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει, που αύριο κλείνει 2 χρόνια τη γέφυρα του Κομψάτου που είναι ακόμα πεσμένη, και συζητήσαμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν έτσι ώστε να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση αυτού του μεγάλου θέματος. Συζητήσαμε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν τον περασμένο Ιούλη και τις ζημιές που προκάλεσαν στην περιοχή και στον οικισμό, αλλά βέβαια ιδιαίτερα στις καλλιέργειες, τις βασικές καλλιέργειες εδώ στην περιοχή. Και βέβαια συζητήσαμε τα σημαντικά, όπως εκτιμήθηκαν, ζητήματα που αφορούν το Δήμο και την αυτοδιοίκηση, όπως το ζήτημα της υποστελέχωσης, τα ζητήματα που συνδέονται με την ίδρυση νέων οργανισμών που έχει στις προτεραιότητες του ο Δήμαρχος, αλλά και άλλα πιο ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το Δήμο Ιάσμου. Έκανα απολύτως σαφές ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Ιάσμου, στην ανακούφιση από πληγές ή προβλήματα που υπάρχουν, θα είμαι αρρωγός δίπλα σε κάθε προσπάθεια που συντείνει σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια τον ευχαρίστησα για την συνάντηση και του ευχήθηκα να έχει καλή συνέχεια στο έργο. Θέλω να πιστεύω πως είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ σημαντική για όλη την περιφερειακή μας ενότητα. Ανέφερα ότι είναι μια πολύ δυναμική παραγωγικά περιοχή, είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή που έχει ανάγκη να υπάρχει κλίμα σύμπνοιας, συνεργασίας και μιας παρουσίας συνολικής της περιοχής, τέτοιας που πραγματικά να προάγει και να συμβάλλει έτσι ώστε να προωθούνται εδώ τα προβλήματα του Δήμου Ιάσμου. Λόγω και της επίσκεψής μου στην Αθήνα, ουσιαστικά η σημερινή εθιμοτυπική συνάντηση του Τάκη μετατράπησε, και όχι μόνο εθιμοτυπική, μετατράπησε μια ουσιαστική συζήτηση, σε μια ουσιαστική πραγματική επίσκεψη, όπου μιλήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις για τα ζητήματα του τόπου. Κυριάρχησε το θέμα της γέφυρας του Κομψάτου. Δεσμεύτηκε ο φίλος Τάκης ότι θα το παρακολουθήσει στενά. Συζητήσαμε και για άλλα ζητήματα, υποστελέχωση του Δήμου μας, για ζητήματα για τις αποζημιώσεις μετά τις πλημμύρες που είχαμε και εφόσον έχει κηρυχθεί και η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συζητήσαμε για τα θέματα των αποβλήτων. Συζητήσαμε γενικότερα για θέματα που ενδιαφέρουν την Ροδόπη, για το πλαίσιο της συνεργασίας μας για την επόμενη τετραετία, καθώς εμείς θα είμαστε η Δημοτική Αρχή αυτήν την τετραετία, και φαντάζομαι ότι και το Κοινοβούλιο από άποψη βουλευτών θα ολοκληρώσουν την τετραετία και δεν θα έχουμε προώρες εκλογές. Άρα προσδοκούμε σε μια συνεργασία σε βάθος τετραετίας. Μας συνδέουν και φιλικές σχέσεις, αυτό το επισημάναμε για άλλη μια φορά.
Εγώ νομίζω ότι θα είναι καλή συνεργασία μας, όπως και με τους υπόλοιπους βουλευτές του νόμου. Σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε.